Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετοί χρήστες του ROM 2 κατά τη διαδικασία εκκίνησης. Συγκεκριμένα, δεν ξεκινά το παιχνίδι και κολλάει στο λογότυπο. Αυτό για να το φτιάξουμε δεν χρειάζεται να κάνουμε απεγκατάσταση ή να σβήσουμε κάτι μέσα από το φάκελο του ROM μέσω του Steam, αλλά πρέπει να σβήσουμε τα application data του χρήστη από τα προσωρινά αρχεία προφίλ χρήστη στα Windows. Παρακαλώ, ακολουθήστε τα βήματα όπως τα παρουσιάζω για να μην χάσετε και τα save σας. Ξεκινάμε πηγαίνοντας στο υπολογιστή μας. Θα μπείτε στον σκληρό δίσκο που έχετε τα Windows, συνήθως είναι ο C, και μπορούμε να το διακρίνουμε και από το μικρό λογότυπο των Windows πάνω στο σκληρό δίσκο. Συνεχίζουμε μπαίνοντας στο φάκελο Users ή Χρήστες. Θα μπείτε στο φάκελο με το όνομα προφίλ που ξεκίνησε ο υπολογιστή σας. Αν δεν ξέρετε ποιο είναι, τότε κάνετε αλλαγή χρήστη ή επανεκκίνηση και δείτε το πριν το φορτώσουν τα Windows. Λοιπόν, συνεχίζω μπαίνοντας στο φάκελο Γαλιλαίος. Και εδώ είναι το μέρος στο οποίο κολλάνε οι χρήστες συνήθως. Πρέπει να βρούμε το φάκελο UpData, ο οποίος είναι κρυφός, και για να εμφανίσουμε τους κρυφούς φακέλους πάμε λίγο πάνω αριστερά στην οργάνωση Organize και ανοίγουμε τις επιλογές φακέλων και αναζήτησης Folder and Search Options. Και θα ανοίξει ένα tab μπροστά μας. Πάμε στο δεύτερο υπομενού, Προβολή, View, και σέρνουμε την μπάρα μέχρι να βρούμε το Κρυφά αρχεία και φακέλη, Hide in Files and Folders, και ύστερα τικάρουμε την εμφάνιση κρυφών φακέλων και αρχείων, Show Hide in Files and Folders. Πατάμε OK και τώρα στο φάκελο του χρήστη που βλέπαμε προηγουμένως, μέσα στο κατεβάτο εμφανίστηκε και ένας επισκιασμένος φάκελος ονόματι UpData. Μπαίνουμε μέσα και ανοίγουμε το φάκελο Roaming. Τώρα πρέπει να βρούμε τον φάκελο The Creative Assembly. Και μόλις πείτε θέλουμε τον φάκελο ROM 2. Ωραία, τώρα πρέπει να σβήσουμε τα πάντα εδώ μέσα, εκτός από τα saves. Τώρα είστε έτοιμοι.